Μία από τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνει η χώρα μας σε σχέση με τα ποσοστά των εργαζόμενων φτωχών. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 3 και 14%, στην Ελλάδα ανέρχεται στο 13%. Το 13% των εργαζομένων στην Ελλάδα, παρά την εξασφάλιση απασχόλησης, διάγουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, ανήκοντας επισήμως στην κατηγορία εργαζόμενοι φτωχοί, σύμφωνα με απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ίσων ευκαιριών, Βλαντιμίρ Σπίντλα, σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Αρναουτάκη. Μάλιστα, η χώρα φαίνεται να καταλαμβάνει μία από τις πρώτες θέσεις σε σχέση με τα ποσοστά των εργαζόμενων φτωχών, αφού όπως προκύπτει από την απάντηση του Επιτρόπου, το ποσοστό των εργαζόμενων φτωχών κυμαίνεται μεταξύ 3% και 14% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην Ελλάδα ανέρχεται στο 13%. Τέτοια ποσοστά είναι απαράδεκτα, καθώς αποδεικνύουν ότι η απασχόληση δεν συνιστά πάντα εγγύηση για την αποφυγή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, σχολιάζει ο κ. Αρναουτάκης. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολλά βήματα να διανύσει για να μπορεί να εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές και δίκαιο εισόδημα για τους εργαζόμενους, προσθέτει ο ίδιος και τονίζει ότι με αφορμή τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, η κυβέρνηση πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων σήμερα. Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο Επίτροπος, η ανάλυση της τελευταίας κοινής έκθεσης για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση για το 2008 δείχνει ότι υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις για διαρκή ανεργία στα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου 10% των παιδιών και το ίδιο ποσοστό ενηλίκων, ηλικίες μεταξύ 18 και 59 ετών, εκτός των σπουδαστών, ζουν σε νοικοκυριά όπου κανείς δεν εργάζεται. Το ποσοστό αυτό δεν έχει βελτιωθεί κατά τα τελευταία 6 χρόνια. Από την άλλη, το 8% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας εμπίπτει στην κατηγορία των εργαζόμενων φτωχών. Σε αυτή την κατηγορία, ένα φτωχό άτομο στα 4 είναι εργαζόμενο.